Ωστόσο, δεν θα ήταν πιο παραπλανητικό από το να θεωρήσουμε αυτού του τύπου την κατάσταση ως μια προνομιακή ή εξαιρετική στιγμή με την έννοια της αισθητικής. Δεν πρόκειται ούτε για τη ζωή που γίνεται τέχνη, ούτε για την τέχνη που γίνεται ζωή. Η πραγματική φύση αυτής της κατάστασης προϋποθέτει ένα ιστορικό πλαίσιο όπου η τέχνη έχει αυτοκαταστραφεί. Έναν ιστορικό ορίζοντα μετά το θάνατο της τέχνης και μετά το πέρασμα της ζωής μέσα από τη δοκιμασία του μηδενισμού. Το βορειοδυτικό πέρασμα στη γεωγραφία της αληθινής ζωής σηματοδοτεί ένα σημείο μη διάκρισης ανάμεσα στη ζωή και την τέχνη, όπου αμφότερες υφίστανται ταυτόχρονα μια αποφασιστική μεταμόρφωση. Στον καπιταλισμό που οργανώνει συγκεκριμένα και εμπρόθετα τους κύκλους των ανθρώπων και τα συμβάντα για να απομειώσει τη δύναμη της ζωής, οι σιτουασιονιστές απαντούν με ένα διάβημα εξίσου συγκεκριμένο αλλά με αντίθετο πρόσημο. Η ουτοπία τους είναι και πάλι συγκεκριμένη. Η ουτοπία τους είναι και πάλι εντελώς εν τόπο, διότι τοποθετείται στον τόπο όπου έχει λάβει χώρα αυτό που η ουτοπία θέλει να ανατρέψει. Η ιδέα της κατασκευασμένης κατάστασης εικονογραφείται θαυμάσια στη χαρούμενη γνώση, στην άθλια σκηνογραφία που φιλοτεχνεί ο Νίτσε για το experimentum crucis της σκέψης.